Christmas, a time for miracles, wishing to find a remedy, hoping. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Χρόνια πολλά και ελπίζω να περάσατε πάρα πολύ καλά τα Χριστούγεννα. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε την τελευταία συνταγή για το 2023 και δεν είναι τίποτα άλλο από την αγαπημένη μου Βασιλόπιτα. Γιατί είναι η αγαπημένη μου Βασιλόπιτα? Γιατί γίνεται με ένα μπολ, ένα σύρμα και είναι πάρα πολύ εύκολη και πολύ εντυπωσιακή. Είμαι σίγουρος ότι αν τη φτιάξετε θα τη λατρέψετε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα χρειαστώ ένα μπολ. Θα ρίξω φυσικό χυμό πορτοκάλι όλυμπος. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι. 5 μέτρια αυγά. Ηλιέλαιο. Και τέλος θα λιώσω βούτυρο αγελάδος όλυμπος. Μέσα κι αυτό. Σε ένα πολυκόφτη. Θα ρίξω 3 κουταλιές σούπα ζάχαρη. Μαστίχα, μαχλέπι, κάρδαμο, 2 βανιλίνες και χτυπάω πάρα πολύ καλά. Μέσα κι αυτά, την υπόλοιπη ζάχαρη και ανακατεύω πάρα πολύ καλά με ένα σύρμα. Πολύ ωραία. Τώρα θα ρίξω το μπέικιν μέσα στο αλεύρι και θα πάρω μια σίτα και θα κοσκινήσω πάρα πολύ καλά το αλεύρι μου. Ανακατεύω μέχρι να έχω ένα λίγο μείγμα. Κοιτάξτε πόσο βελούδινο έχει γίνει το μείγμα. Και τέλος το μαγικό συστατικό τρούφα. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Πολύ ωραία. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι η τρούφα βοηθάει ώστε να μην τρίβεται η βασιλόπιτα. Σε μια φόρμα 26 ή 28 εκατοστών θα βάλω λαδόκολλα. Με ένα ψαλίδι θα κόψω τις άκρες που περισσεύουν και θα αλευροβουτυρώσω πάρα πολύ καλά. Και ρίχνω το μείγμα. Θα χτυπήσω λίγο τη φόρμα πάνω στον πάγκο και στο τέλος μην ξεχάσετε το φλουρί. Και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 170 με 180 βαθμούς για περίπου 60 με 70 λεπτά. Έτοιμη και η βασιλόπιτα, οπότε θα τη βγάλω και θα την αφήσω περίπου 3 λεπτά για να κρυώσει για να μπορούμε να την ξεφορμάρουμε. Και πάμε τώρα να σας δείξω πώς θα την ξεφορμάρετε. Προσεκτικά, επειδή καίει ακόμα, θα την ανοίξουμε. Θα ανοίξουμε το δαχτυλίδι. Τραβάμε προς τα πάνω, το αφήνω στην άκρη. Δεν χρειάζομαι και το γάντι. Θα πάρω μια σχάρα, θα το βάλω από πάνω και θα τη γυρίσω τούμπα. Τσακ. Βγάζουμε και τον πάτο μαζί με τη λαδόκολλα και τώρα θα την αφήσουμε να κρυώσει εντελώς για να βάλουμε το γλάσο. Για το γλάσο θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια λευκή κουβερτούρα, θα το σκεπάσω καλά με μια μεμβράνη και θα το λιώσω στα μικροκύματα για περίπου 1 λεπτό. Και αφού έχει λιώσει η κουβερτούρα θα βάλω 20 γραμμάρια σιγά σιγά ηλιέλαιο. Έχω πάλι τη βασιλόπιτα σε ένα ταψάκι και τώρα προσεκτικά ρίχνουμε το γλάσο στο κέντρο και τώρα πολύ εύκολα τι κάνουμε. Πιάνουμε τη σχάρα και απλά κουνάμε με κυκλικές κινήσεις και αφήνουμε το γλάσο να κρυώσει εντελώς. Έχω λιώσει κουβερτούρα στα μικροκύματα και πάμε τώρα να γράψουμε. Και τώρα με δύο σπατουλίτσες θα τη μεταφέρουμε. Αυτή ήταν η συνταγή φίλου μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Είναι η καλύτερη συνταγή για βασιλόπιτα. Είναι εύκολη, γρήγορη, εντυπωσιακή. Και περιμένω τις εντυπώσεις σας κάτω στα σχόλια. Ελπίζω το καινούριο έτος να έχετε υγεία, χαρά και ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά και μην ξεχνάτε να κάνετε like και κοινοποίηση τα βίντεό μας γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε να σας δίνουμε ωραίες συνταγές. Οπότε λοιπόν, μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας!